γιαγιά μου Καλλιόπη Μαυροκορδάτου και ο πατέρας μου γεννήθηκαν στην κάτω Παναγιά επαρχία Κρίνης Μικρά Ασία. Από την πλευρά της γυναίκας μου υπάρχει μία σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Ένας προγονός της, ο Ιωάννης Κοκώδης, κατά κόσμον και αργότερα Ιωακείμ, ο δεύτερος, γεννήθηκε στην Καλλιμασιά. Έμεινε πολύ γρήγορα ορφανός από πατέρα. Τη μόρφωσή του ανέλαβε η μητέρα του. Αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα εδώ, έφυγε για την πόλη να τελειοποιήσει τις σπουδές του. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονας, μετά Μητροπολίτης και εν συνεχεία έφτασε στο ανώτατο αξίωμα Οικουμενικός Πατριάρχης. Είχε δύο πατριαρχίες. Στην πρώτη του πατριαρχία υπήρξε μία πολεμική από τους Ιησουίτες και τους Βούλγαρους, τους οποίους και καθαίρεσε τους αρχιερείς αυτούς, κατηγορήθηκε για συγκεντρωτισμό, το Υπουργείο Εξωτερικών τον έπαυσε, πήγε σε μοναστήρι και στις επόμενες εκλογές έβαλε υποψηφιότητα και έχουμε τη δεύτερη πατριαρχία του. Ήταν ο πρώτος αιρετός πατριάρχης και όχι δωτός από την υψηλή πύλη. Στη δεύτερη πατριαρχία του έφτιαξε αρχιερατική σχολή στο Φανάρι, στο Μοχλιό, μετέφερε τη μεγάλη του γένους σχολή σε καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις, την πατριαρχική οικία, το φρενοκομείο και δόρισε την προσωπική του οικία ώστε να δημιουργηθεί παρθεναγωγείο το οποίο πρίκησε και με λεφτά. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, η περιουσία του μοιράστηκε στα τρία. Ένα μέρος πήρε η εκκλησία, ένα μέρος το σχολείο και ένα μέρος η κοινότητα. Κοντά του είχε πάρει τον ανιψιό του από τον αδερφό του, τον Κυριάκο, ο οποίος ήταν παπάς εξομολόγος στην Κωνσταντινούπολη. Με το θάνατο του Πατριάρχη μετακόμισε στη γενέτειρά του την Καλλιμασιά μαζί με τη γυναίκα του. Μία ψηλή, λιγερόκορμη, με μακρύ μαλλί, με πολύ αυστηρό βυζαντινό πρόσωπο και πάντα αστειευόμενος της έλεγε «Παπαδιά μου, μπρος αρακοστή και πίσω λαμπρή». Με τη γυναίκα του απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ και την Πέρδικα. Όταν ήρθαν στην Καλλιμασιά, έκτισε διάφορα σπίτια για τα παιδιά του και ένα τρύπατο πυργόσπιτο το οποίο σώζεται και είναι το πατρικό της γυναίκας μου. Ο Μιχαήλ έκανε τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας προοριζόταν και εκείνος να γίνει παπάς. Ήταν καλήφωνος, αλλά ένα ατύχημα ξύπνησε την πολιομελίτιδα και έτσι από ιατρικό λάθος στην εγχείρηση, αντί να του φάνε το χαλασμένο κόκαλο, πήραν το καλό, δεύτερη εγχείρηση, δεν μπορούσε να σηκώσει τα Άγια, οπότε δεν έγινε. Μετά το ατύχημα και την αναπηρία που είχε, ήταν ανίκανος να εργαστεί. Εκεί τον βοήθησε η οικογένεια, η οποία τον φρόντιζε και δεν έλειψε τίποτα σε εκείνον και τα παιδιά του. Τα αδέρφια της γυναίκας του ήταν στην Αμερική και τον φρόντιζαν με μηνιάτικο κάθε μήνα για όλη του τη ζωή. Ήταν ένας καλός άνθρωπος ο οποίος πάντα έλεγε καλοδεχούμενα τα καλά, καλοδεχούμενα
και τα κακά, δόξα συνάχει ο Θεός. Αυτό που έλεγε πάντα ήταν ότι πρέπει πάντα να κοιτάμε το κοινωνικό καλό να μπαίνει πρώτα και ύστερα το προσωπικό. Και με αυτές τις αξίες θα μεγαλώσουμε και τα παιδιά μας.